Σίγουρα για πολλούς το κάμπινγκ δεν αποτελεί το ιδανικό είδος διακοπών. Όταν σκέφτονται ότι θα πρέπει να αποχωριστούν κάποιες από τις ανέσεις τους για να βρεθούν κοντά στη φύση, προτιμούν απλά να μην το κάνουν και να βρουν δωμάτιο σε κάποια ξενοδοχεία. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του τροχόσπιτου, που σου παρέχει ανέσεις ξενοδοχείου ενώ μπορείς να βρίσκεσαι πολύ κοντά στη φύση, ειδικά αν είναι σαν τα τροχόσπιτα που θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Είσαι στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 τροχόσπιτα που δεν θα πιστεύετε πως υπάρχουν. Το τροχόσπιτο Βεντάλια, που μεταμορφώνεται σε ένα λιλιπούτιο κατάλημα, βρίσκεται στο νούμερο 10. Το τροχόσπιτο αυτό δεν υπολείπεται σε τίποτα από τα δωμάτια ξενοδοχείων. Το μπροστινό μέρος του σίγουρα δεν εγείρει πολλές προσδοκίες. Όταν όμως τα πλαϊνά ανοίγουν, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις απλές σκηνές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κάμπινγκ. Η ιδέα του DeMarcis είναι τόσο απλή όσο και πανέξυπνη. Η μαγεία συμβαίνει όταν ανοίγουν οι πλευρικοί τείχοι του τρέιλερ και οι τέντες σαν ακορντεόν κατεβαίνουν για να δημιουργήσουν δύο νέα διαμερίσματα. Σε δευτερόλεπτα μπορείτε να τριπλασιάσετε αποτελεσματικά τον χώρο, που χωράει ως και 6 κατασκηνωτές. Το σαλόνι χωρίζεται σε 3 ξεχωριστά μέρη. Το μεσαίο τμήμα περιλαμβάνει μπάνιο, κουζίνα και καθιστικό με κομψά πτυσσόμενα έπιπλα. Σε μία από τις τέντες, οι κατασκηνωτές βρίσκουν δύο ξεχωριστούς χώρους ύπνου. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει σαλόνι με βεράντα, ενώ η τέντα της κρεβατοκάμαρας προστατεύεται από το φως και παρέχει ιδιωτικότητα. Η άλλη τέντα είναι κατασκευασμένη από διαφανές αλλά αδιάβροχο πλαστικό. Όταν ο καιρός είναι καλός, οι τέντες μπορούν να μαζέψουν για να κοιμηθείτε με τα μπάνι σας στα αστέρια. Μπορεί το όχημα του νούμερο 9 να μοιάζει σαν ένα απλό βανάκι, όμως όχι. Τα φαινόμενα απατούν. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όχι μόνο ανοίγει προς τα πάνω για ένα άνετο κρεβάτι, αλλά επεκτείνεται ηλεκτρονικά 3 μέτρα και γίνεται ένα άνετο κατάλημα με 2 άνετα διπλά κρεβάτια. Το Dunberry Double Back βρίσκεται στην αγορά εδώ και χρόνια, αλλά μάλλον οι περισσότεροι δεν το έχουμε ακούσει καν. Η Volkswagen ισχυρίζεται πως η επέκταση, αν και είναι πανάλαφρη, μιας και είναι φτιαγμένη από αλουμίνιο, μπορεί να αντέξει πάνω από 150 κιλά χωρίς το υποστηρικτικό πόδι και περισσότερα από 750 κιλά με αυτό. Το Dunberry Double Back μπορεί να βγει σε μορφή με 2 καθίσματα, 4 και 5. Είναι εφοδιασμένο με μια πλήρως οργανωμένη και λειτουργική κουζίνα. Διαθέτει έναν κινητήρα Volkswagen 2 λίτρων turbo diesel, κοστίζει περίπου 60.000 ευρώ. Το Model Futuria Sport & Spa δεν είναι τροχόσπιτο με την κλασική του έννοια. Είναι ένα τέρας με κινητήρα 200 ύπων και αεροδυναμικό μέτωπο. Έχει πολλά να προσφέρει για όσους αγαπούν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο γκαράζ, το οποίο μπορεί εύκολα να χωρέσει ένα σπορ αυτοκίνητο, σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια και μια βεράντα που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του ημιρημολκούμενου. Η μεγαλύτερη αίσθηση προκαλείται από ένα μεγάλο τζακούζι με φωτισμένους πίδακες και ένα φαινόμενο καταράκτη. Υπάρχει αρκετός χώρος για μπάρμπεκιου, τραπέζια πικνίκ και πτυσσόμενο μπαρ. Στο σαλόνι, ο καναπές σχήματος U μπορεί να χωρέσει έως 10 άτομα. Εάν θέλετε να κάνετε πάρτι, υπάρχει ένα ισχυρό ηχοσύστημα και συσκευή που παράγει τεχνητή ομίχλη. Μετά από μια νύχτα γεμάτη τρέλα και πάρτι, μπορούμε να χαλαρώσουμε σε ένα από τα 2 υπνοδωμάτια. Τόσο στο σαλόνι όσο και στο υπνοδωμάτιο υπάρχουν σειρώμενα παράθυρα. Η φθηνότερη έκδοση αυτού του πολυτελούς τροχόσπιτου μπορεί να κοστίσει περίπου 380.000 ευρώ. Αλλά αν δεν θέλετε να αγοράσετε ένα γυμνό όχημα, θα πρέπει να προετοιμάσετε περίπου 657.000 ευρώ. Και τώρα θα δούμε ένα ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό Mercedes-Benz, το οποίο μεταμορφώνεται σε κινητό μίνι ξενοδοχείο, έτοιμο να φιλοξενήσει ως και 10 άτομα. Το ιδιαίτερο αυτό τροχόσπιτο έχει ταξιδέψει σε διάφορες γωνιές της Πορτογαλίας και της Ευρώπης. Όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες του, Ντανιέλα Κανέιρο και ο Εντουάρντο Ριμπέιρο, ήθελαν να μοιραστούν την αγάπη τους για την εξοχή με άλλους ανθρώπους και να κάνουν τα ταξίδια πιο βολικά, προσβάσιμα και άνετα. Το εσωτερικό του δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτό μια σύγχρονη κατοικία, αφού διαθέτει όλα τα κομφόρ. Κρεβάτια, κουζίνα, καθιστικό, μπάνιο, κλιματισμό σε κάθε ένα από τα 5 δωμάτια. Το Track Surf Hotel είναι διαθέσιμο από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβρη στην Πορτογαλία και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο στο Μαρόκο. Οι τιμές για μια εβδομάδα ενοικίασης ξεκινούν τη χαμηλή σεζόν από 499 ευρώ το άτομο ή 3.995 ευρώ για group και φτάνουν ως και τις 5.410 ευρώ. Σίγουρα τα ποσά που ζητούνται είναι υψηλά αν τα συγκρίνει κανείς με τιμές ξενοδοχείου. Ωστόσο, βασικό πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι η δυνατότητα μετακινήσεων με ανέσεις υψηλού επίπεδου.
Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Ketterer Continental είναι κατασκευασμένο πάνω σε σασί φορτηγού της Mercedes-Benz, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα για τον αγοραστή είναι οι προσωπικές επιλογές που μπορεί να έχει όσον αφορά το χρώμα του οχήματος, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς ακόμη και τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, το κάθε τροχόσπιτο γίνεται μοναδικό διαθέτοντας την προσωπική σου σφραγίδα. Το εντυπωσιακό σε αυτά τα πετρελοκίνητα τροχόσπιτα είναι η δυνατότητα μεταφοράς ενός μικρού αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βολικό εργαλείο εξερεύνησης. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να παρκάρετε το τροχόσπιτο εκτός αστικής περιοχής και να περιηγηθείτε στην πόλη με το μικρό σας όχημα. Το TerraWind δεν είναι απλώς ένα πολυτελές τροχόσπιτο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμφίβια οχήματα στον κόσμο. Ο κινητήρας του, turbo diesel της Caterpillar, είναι 7.200 κυβικών με 330 άλογα και κινείται σε στεριά με 135 χιλιόμετρα την ώρα και στο νερό με 13 χιλιόμετρα την ώρα. Το TerraWind διαθέτει μαρμάρινα δάπεδα και δερμάτινα έπιπλα, καθώς και οροφές με καθρέφτες και συσκευές πλήρους μεγέθους. Το ταμπλό είναι το όνειρο ενός μικροαγοριού και μοιάζει σχεδόν με ένα πιλωτήριο αεροπλάνου γεμάτο μετρητές και χειριστήρια. Το GPS, τα διαγράμματα πλοήγησης και ένα σύστημα σύνδεσης με πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελούν βασικό εξοπλισμό. Η τιμή εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα προσαρμοσμένα εξαρτήματα που θέλετε, αλλά αναμένεται να πληρώσετε τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια δολάρια για το TerraWind, αν και η αρχική τιμή είναι τόσο χαμηλή ως 850.000 δολάρια. Το Furium Elysium RV είναι ένα τροχόσπιτο που κοστίζει πολλά χρήματα, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να ονειρεύεται. Σωστά! Το Elysium έχει μήκος 13,7 μέτρα, πλάτος 2,4 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το προσωπικό σου διαμέρισμα. Στόχος της εταιρείας ήταν να κατασκευάσουν ένα τροχόσπιτο που οι επιβάτες, κάτοικοι, έρχονται σε επαφή με νέες εντυπωσιακές τεχνολογίες. Έτσι και έγινε. Το πάνω κατάστρωμα διαθέτει ένα χώρο ψυχαγωγίας, μια γρήγορη διαφυγή, ένα σαλονάκι, ένα τζακούσι και ένα ελικοδρόμιο. Εκεί απογειώνεται και προσγειώνεται το ελικόπτερο μάρκας Robinson R22. Στο εσωτερικό του υπάρχουν τρεις τηλεοράσεις 4K 45 ιντσών, μια οθόνη αφής 15 ιντσών με σύστημα πλοήγησης και κάμερες παρακολούθησης. Επίσης, έχει τζάκι και μια ολοκληρωμένη κουζίνα. Ακόμα, υπάρχει πλυντήριο πιάτων, καθώς και ειδικό ψυγείο για τη συντήρηση ακριβών κρασιών. Το τροχόσπιτο του Will Smith, ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, 111 τετραγωνικών μέτρων, είναι μοναδικό. Το μοντέλο χρησιμοποιείται και από άλλους ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένου του Ashton Kutcher, όταν ήταν στο σετ των Two and a Half Men. Το τροχόσπιτο σε 22 τροχούς διαθέτει 14 τηλεοπτικές οθόνες, δέρμα από 30.000 δολάρια και τεχνολογία 100.000 έως 125.000 δολαρίων. Αν θέλετε να νοικιάσετε το The Heat και να ζήσετε όπως ο Will Smith, θα σας κοστίσει μόνο 9.000 δολάρια την εβδομάδα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το The Heat μετατρέπεται σε διόροφο αρχοντικό. Αυτός είναι ο κύριος χώρος όπου ο Will Smith κάνει παρέα με την οικογένεια και τους πρωταγωνιστές του. Έχει μια πλήρη κουζίνα με πάγκους από γρανίτη αξίας 100.000 έως 200.000 δολαρίων. Υπάρχει ένας φωτισμένος καθρέφτης μακιγιάς. Οι σειρώμενες πόρτες που οδηγούν στην περιοχή της ντουλάπας ονομάζονται πόρτες Star Trek. Το Volnen Mobile Performance S είναι προφανέστατα ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπίτια σε Ρόδες που υπάρχουν. Και ασφαλώς κοστίζει μια περιουσία. Μοιάζει με πεντάστερο ξενοδοχείο, όμως βρίσκεται σε Ρόδες. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί ένα από τα πιο ακριβά, όσο και πιο πολυτελή τροχόσπιτα που πρόκειται να δεις ποτέ στους δρόμους αυτού εδώ του πλανήτη. Ο κομψός κολοσσός έχει μήκος 12 μέτρα, πλάτος 3,85 μέτρα και ύψος 2,5 μέτρα. Διαστάσεις που μεταφράζονται σε 18 τόνους χωρητικότητας, ενώ είναι εξοπλισμένος με ένα 12-λίτρο turbo diesel κινητήρα 460 ύπων της Volvo. Στο εσωτερικό του υπάρχουν κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπαρ και μεταξύ άλλων υπερσύγχρονες επιλογές ψυχαγωγίας, όπως ένας προτζέκτορας που μετατρέπει σε οθόνη κινηματογράφου το ένα τείχωμα. Ένα από τα ανδιαφυσβήτητα highlights του όμως είναι το γκαράζ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει και ένα ακόμη πολυτελές τετράτορχο. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ένα τέτοιο όχημα αφορά μόνο πολύ γερά πορτοφόλια, με την τιμή του να ξεκινά από τα 1.470.000 ευρώ. Η κατασκευή του γίνεται κατά παραγγελία και το Volnen Mobile Performance S παραδίδεται στον αγοραστή σε 12 μήνες. Στο νούμερο 1 έχουμε το πιο κομψό και πολυτελές κινητό παλάτι στον πλανήτη μας, το Element Palazzo Superior,
προσφέρει φουτουριστική τεχνολογία και ασυναγόνιστη άνεση για το κινητό τρόπο ζωής σας. Ο μοναδικός και φουτουριστικός σχεδιασμός συνδυάζει χαρακτηριστικά από τους κόσμους των σκαφών αναψυχής, της αεροπορίας και των μηχανοκίνητων σπόρων. Είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Η φουτουριστική καμπίνα του οδηγού είναι μπροστά από την εποχή της. Κατασκευάστηκε με συναρπαστική ακρίβεια χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης υλικά από ανθρακονήματα. Το παμπρίζ είναι εμπνευσμένο από ελικόπτερα και διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σύστημα προστασίας από τον ήλιο που μπορεί να σκουραίνει σε δύο στάδια. Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η οροφή του, η οποία ανεβαίνει για να δημιουργήσει ένα κατάστρωμα οροφής για ξέφρενα πάρτι. Ποιο από όλα αυτά τα τροχόσπιτα σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Υπάρχει κάποιο άλλο τροχόσπιτο που είδατε πρόσφατα και θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη λίστα? Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.